Εύη, θέλω να μας πει δύο λόγια εσένα. Καλησπέρα. Είσαι από Λαμία. Ναι, είμαι από Λαμία. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Εδώ πήγα σχολείο, εδώ σπούδασα. Δεν είχα την τύχη να φύγω. Είμαι 23 χρονών. Έχω δύο αγόρια αδέρφια, μεγαλύτερα. Ο ένας είναι το 96, εγώ είμαι το 97 και ο άλλος είναι το 93. Και τώρα σπουδάζεις κάπου. Μετά από πολλά εμπόδια και πολλές αστοχίες στον τομέα των Πανελληνίων, γιατί έδωσα δύο φορές και αστόχησα, ας πούμε, συσταγωγικά, αποφάσισα να μην τα παρατήσω και να σπουδάσω στο ΙΕΚ Λαμίας, βοηθός φυσικοθεραπείας. Πες μας όμως αυτή την αστοχία, τι εννοείς. Την πρώτη φορά δυστυχώς δεν έγραψα τόσο καλά. Αποφάσισα να μην τα παρατήσω και με δύναμη προχώρησα να δώσω και δεύτερη χρονιά, με άγχος βέβαια. Και επειδή είχα βάλει στόχο να περάσω μόνο ΤΕΦΑ, φυσική αγωγή, έβαλα μόνο στο μηχανογραφικό μου ΤΕΦΑ. Έτσι δεν κατάφερα να περάσω. Και έτσι, επειδή μου αρέσει και αγαπάω τον αθλητισμό, αποφάσισα να συνεχίσω σε κάτι παρόμοιο που το αγαπούσα και το είχα στο μυαλό μου, απλά λόγω μορίων δεν μπορούσα να το φτάσω. Μας δίνεις και ένα μήνυμα τώρα προς τα παιδιά που αυτόν τον καιρό συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους. Προσοχή. Εννοείται προσοχή, να είναι δυνατή, να είναι συγκεντρωμένοι στο στόχο τους και βέβαια με τη βοήθεια των καθηγητών τους να κάνουν το μηχανογραφικό. Mm-hmm. Τώρα συμμετέχεις στις Νηρίδες. Θέλω να μας πεις δύο λόγια για την ομάδα σου. Ναι, είμαι 4 χρόνια στην ομάδα των Ηρίδων Φθείας, η οποία συμμετέχει στο γάμα Εθνική Γυναικών. Πανελλήνιο πρωταθλημένο αυτό. Ναι. Μάλιστα. Η ομάδα έχει φτιαχτεί από το 2013, έχει ιδρυθεί στο Δήμο Στυλίδας και μετέπειτα ήρθε στο Δήμο Λαμιαίων με καινούριο Δέλτα Σίγμα. Πόσα άτομα συμμετέχετε, πόσες κορίτσια είστε? Είμαστε 20 και, από ηλικίας 12 ετών, όπως και λένε τα δελτία και οι κανόνες του ποδοσφαίρου, μέχρι 40 και. Πώς είναι, Εύη, κορίτσι να ασχολείται με ένα αντροκρατούμενο άθλημα? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο, άκουγα γυναίκα και ποδόσφαιρο, δεν γίνεται. Υπήρχε ένας μικρός ρατσισμός. Πλέον όμως έχει προχωρήσει και πολλοί άντρες το δέχονται, δεν λένε όχι. Αντιθέτως, έχουμε πολλά αρσενικά πρόσωπα στο κοινό που μας χειροκροτούν και είναι δίπλα μας. Μας είπες πριν ότι έχεις και δύο αδερφούς, είναι και ο πατέρας σου. Πώς αντέδρασαν οι άντρες του σπιτιού? Στην αρχή το κοροϊδεύαν, να είμαι ειλικρινής. Μου λέγαν πού πας και κάτι τέτοια. Σε φάση έρχονταν στο γήπεδο και μου έλεγαν ότι δεν είμαι για εκεί. Αλλά χαριτολογώντας, όχι, δεν με κοροϊδεύαν προφανώς. Ναι. Σαν ομάδα πώς είστε, πώς είναι το κλίμα? Το κλίμα είναι κανονικά σαν οικογένεια. Είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον καθημερινά. Όλο το ΔΣ, ο προπονητής μας, ο οποίος είναι ο καθοδηγητής μας, με όλους τους συνεργάτες του, είναι πάντα δίπλα μας. Ποιος είναι ο προπονητής? Ο Νίκος Τσικράς, γνωστός και ως τους καλύτερους προπονητές της Λαμίας. Η διοίκηση είναι σε όλα δίπλα μας, μαζί βέβαια και με τον προπονητή και με τους συνεργάτες του. Μας προσέχει καθημερινά. Κάθε μέρα, ακόμα και τώρα με τον κορονοϊό, ανταλλάζουμε μηνύματα για το αν είμαστε εντάξει, αν είμαστε καλά. Μας προσέχουν στα πάντα, είναι πάντα δίπλα μας. Το τονίζω γιατί είναι πολύ σημαντικό μια ομάδα, να μην είναι απλά μια ομάδα, αλλά να είναι οικογένεια. Μας είπες ότι λόγω του κορονοϊού ότι τώρα δεν βρίσκεστε. Δεν κάνετε καθόλου προπονήσεις? Όχι, όχι, δεν κάνουμε. Έχουμε σταματήσει από το νέο lockdown που είπε η κυβέρνηση. Εσύ σε ποια θέση παίζεις? Εγώ είμαι κεντρικός αμυντικός αυτή τη στιγμή. Έχω υπάρξει και στην αριστερή μεριά της άμυνας, αλλά με κέρδισε το κέντρο της άμυνας. Για πες μας, γενικά, το αντρικό ποδόσφαιρο, παρακολουθείς? Παρακολουθώ, ναι. Ο Σεμέδο είναι καλός, του Ολυμπιακού. Ο Αντέτζο της Λαμίας,
Στη Λαμία γενικά την παρακολουθείς, πηγαίνεις, όταν επιτρεπόταν πήγαινες, δεν πήγαινα. Έχω πάει μερικές φορές με την ομάδα των Ηρειίδων, μας είχαν την τιμή να πάμε. Αλλά γενικά παρακολουθώ, δεν χάνω αγώνα. Μπράβο. Τραυματισμούς έχουμε? Ευτυχώς, εγώ δεν έχω. Βέβαια είμαι λυπημένη που πολλά κορίτσια της ομάδας μου έχουν τραυματισμούς, αλλά ποδόσφαιρο είναι, υπάρχουν και αυτά μέσα στο ποδόσφαιρο. Συμμετέχετε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εσείς δηλαδή μέχρι, σε ποιες περιοχές ταξιδεύετε, με ποιες ομάδες παίζετε? Εμείς φτάνουμε μέχρι και Κατερίνη, Τρίκαλα, Καρδίτσα και μετά πολλές ομάδες από Αθήνα, Χαλκίδα, Ερέτρια. Μέχρι που πριν σας κλείσει η πανδημία, σε ποια θέση ήσταν, είχατε επιτυχίες? Την προηγούμενη χρονιά ήμασταν στη δεύτερη θέση, ήμασταν έτοιμοι να παίξουμε τον τελευταίο αγώνα και ήμασταν έτοιμοι να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, αν καλώς μας ερχόταν έτσι όπως τα θέλαμε, αλλά η πανδημία δεν μας άφησε. Εύη, πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά, δηλαδή με τι θες να ασχοληθείς γύρω από αυτό, θα συνεχίσεις τον αθλητισμό? Μας είπες ότι ήθελες να περάσεις τεφά. Φυσικά και θα το συνεχίσω, γι' αυτό και αγαπάω τον αθλητισμό, γι' αυτό ήθελα να τον σπουδάσω. Θα συνεχίσω προφανώς να παίζω ποδόσφαιρο, όσο αντέχουν τα πόδια μου. Και μετά θα ήθελα να μπω στον τομέα της διαιτησίας ή να κάνω κάποιο σεμινάριο, να μπω στην προπονητική. Τώρα τελευταία έχει γίνει μια συζήτηση στον αθλητισμό γενικότερα για κάποιες παρενοχλήσεις, ακόμα και λεκτικές, όχι απαραίτητα σεξουαλικές. Τι έχεις να πεις γι' αυτό το θέμα? Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να ανοίξουν κάποια στόματα, προφανώς. Όλοι ξέραμε ότι αυτά μπορεί να συμβαίνουν, αλλά θέλω να δώσω δύναμη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να ανοίξουν το στόμα τους και να μιλήσουν, να φανούν δυνατοί και να μην διστάσουν να μιλήσουν για οτιδήποτε έχει συμβεί σε αυτό το τομέα. Τώρα μας είπες ότι σπουδάζεις και φυσικοθεραπεία. Mm. Αυτό πώς προέκυψε? Μετά, όπως σας προανέφερα πριν τις αστοχίες μου, αποφάσισα να πάω κάτι που είναι πολύ πιο κοντά στον αθλητισμό και να ασχοληθώ με αυτό. Γιατί όπως ξέρουμε όλοι μπορούμε να δουλέψουμε μέσα σε ομάδες, σαν φυσικοθεραπεία. Και έτσι πίστευα ότι μπορώ να πλησιάσω αυτό που τον αρχικό μου στόχο. Αν ένα κορίτσι σε πλησιάσει μικρό και σου πει ξέρεις κάτι, θέλω να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο ή θέλω να ασχοληθώ με το σπορ του αθλητισμού, τι θα του έλεγες? Ναι, ναι, ναι. Αυτή θα είναι η απάντησή μου. Εννοείται πως πρέπει να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι υγεία. Ο αθλητισμός είναι κάτι που μας μαθαίνει πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο στη δική μου περίπτωση κλωτσάω μια μπάλα. Γνωρίζω καινούργια πρόσωπα. Γνωρίζω αθλήτριες με σεβασμό, αθλήτριες με ήθος. Και δεν είναι μόνο ένα αγώνας και ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. Θυσίες καθόλου? Ο πρωταθλητισμός είναι μεγάλο κομμάτι στη μέρα μας, αλλά όποιος μπορεί, φυσικά και να το προσπαθήσει, γιατί αν πιστεύεις στον εαυτό σου, μπορείς να πας παρακάτω.